Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, συζητούσαμε νωρίτερα εδώ με τον πρόεδρο Φετών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νάστα, που μας έλεγε ότι αναμένεται εντός ημέρας και νέα μαζική αντίδραση από δικαστικούς κατά του δελτίου τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τον Κουφοντίνα, και μάλιστα καταγγέλλοντας ότι δεν ήταν δελτίο τύπου της Ένωσης, αλλά του Προεδρείου, ουσιαστικά 2-3 ατόμων της Ένωσης. Το παρακολουθώ και εγώ αυτό πραγματικά τον εμφύλιο, αν μου επιτρέπετε, ναι, το χαρακτηρισμό, Βαγγέλη, που μένεται στις τάξεις των εισαγγελέων και δικαστών. Πράγματι αυτό το δελτίο τύπου νομίζω αρχικά είχε δοθεί από το γραφείο τύπου του Προεδρείου. Μάλιστα. Και το έχει πάρει και ακολούθηση και η δήλωση του Προέδρου, ναι, που το στηρίζει, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Αλλά όμως πραγματικά έχει ανάψει φωτιές, γιατί έχει μπει σε ένα θέμα το οποίο απαιτεί, ναι, νομικές λύσεις. Έτσι. Και όχι κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο πλέον της διαμάχης. Υπάρχουν, και εγώ έχω πληροφορίες και από δικαστές των Αθηνών, ότι θα συνεχίσουν αυτή η συλλογή υπογραφών. Έτσι, αναμένεται να βγει καινούριο κείμενο με τριψήφιο αριθμό υπογραφών. Ναι, και σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, είναι πολύ δύσκολο, και θα έλεγα ότι είναι μάλλον ο πολίτης, βλέποντας αυτόν τον πόλεμο μεταξύ των δικαστών, νομίζω ότι είναι σε βάρος του κύρους της δικαιοσύνης συνολικά. Ναι. Το οποίο βέβαια κύρος της δικαιοσύνης δεν ξέρω κατά πόσον προστατεύεται όταν δεν έχει ληφθεί από πλευράς του απεργού πείνας Κουφοντίνα, δεν έχει γίνει κανένα ένδικο μέσο, και ουσιαστικά με τη χθεσινή δήλωση της Κούρτοβικ αμφισβητούνται τα νομικά, η δυνατότητα νομικών μέσων για την υπεράσπιση των όποιων δικαιωμάτων, εν πάση θεωρεί ότι έχει. Επειδή, Βαγγέλη, είσαι και εσύ έμπειρος συνάδελφος, γνωρίζεις να διαβάζεις και τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις, βλέπεις ότι αυτά που λέει η κυρία Κούρτοβικ αμφισβητεί, δεν δείχνει εμπιστοσύνη σε δικαστήρια, σε ελληνικά δικαστήρια. Έτσι. Πότε το ένα, γιατί δεν γνωρίζει το σοφρονιστικό κώδικα, αν είναι δυνατόν οποιοδήποτε δικαστήριο να κληθεί να λάβει αποφάσεις για έναν κρατούμενο χωρίς να γνωρίζει το σοφρονιστικό δικαστήριο, πότε καταλογίζοντας εντός εισαγωγικών μερολειψία στο πρωτοδικείο Λαμίας, εντάσσοντάς το στην περιφέρεια του Μπακογιάννη, επομένως είναι προκατειλημμένο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ήταν νομική δήλωση αυτή, ήταν πολιτική δήλωση. Έτσι. Και δεν έχει απαράδεκτο να εκφέρεται από ένα νομικό. Και θα έλεγα πραγματικά ότι αν αυτή είναι η νομική εκπροσώπηση του Κουφοντίνα, νομίζω ότι οδεύει εντελώς λάθος η πλευρά αυτή. Το βασικό είναι ότι σε ένα κράτος δικαίου, από τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο κατάδικο, όπως είναι ο Κουφοντίνας, καταδικαστής για 11 στιγερές δολοφονίες, όλοι έχουν ιερά δικαιώματα. Όλοι έχουν δικαιώματα, τα οποία όμως ασκούνται και επιβεβαιώνονται, εάν θεωρεί κάποιος ότι θίγονται, μόνο από τη δικαιοσύνη. Ας προσφύγει η πλευρά Κουφοντίνα στην δικαιοσύνη και ας αφήσει τα προσχήματα. Και τα προσχήματα αυτά δυστυχώς τα καλλιεργεί η νομική του εκπροσώπηση, όπως επίσης τα καλλιεργεί τα προσχήματα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος. Καλά, να μην λέμε απλά ένα μέρος του πολιτικού. Εδώ έχουμε ανακοίνωση του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε. Που... Ναι, πραγματικά αυτή η ανακοίνωση έκανε μια τοποθέτηση δικαίωμά του να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υποχωρήσει. Αλλά από αυτή την ανακοίνωση, Βαγγέλη, έλειπε η παραμικρία στο και η παρένεση, να το πω έτσι, προς την πλευρά Κουφοντίνα να σταματήσει την απεργία και να αναζητήσει το δίκιο του. Αλλά επίσης έλειψε και η παρένεση προς τους νέους, που θεωρεί ότι μπορεί να έχει ένα ακροατήριο ο κύριος Τσίπρας, που βλέπουμε να διαδηλώνουν με συνθήματα για την πλατεία Κουφοντίνα, ότι θα ονομαστεί η πλατεία Κουφοντίνα το Σύνταγμα, και κάτι άλλες γραφικότητες παραλογισμών. Όπως επίσης δεν είδαμε και κάποια άλλη
δήλωση μέτωπο, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο κατά της, ναι, της τρομοκρατίας. Θα ήθελα μια εκτίμησή σου πάνω μου, υπό την έννοια ότι αυτή η πολιτική, αυτή η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό τον πολιτικό λόγο στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει να απευθύνεται σε ένα πολύ στενό ακροατήριο. Και δεν, ναι, ξέρω κατά πόσον πολιτικά, δηλαδή πολιτικά έμπειροι άνθρωποι ουσιαστικά λειτουργούν πολιτικά αυτοκτονικά, διότι περιορίζουν, ναι, τόσο πολύ το κοινό τους που δεν μπορούν να σταθούν, ναι, ως διεκδικητές εξουσίας απέναντι σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Πραγματικά στέκονται σε ένα ακροατήριο, το οποίο μάλιστα έχει και πολλούς μνηστήρες. Έτσι. Υπάρχουν, ναι, πολλές αριστερές οργανώσεις που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Αλλά θα έλεγα το εξής. Εγώ θα λάβω την καλή πλευρά της, ναι, διάστασης, ότι το κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ για να διασφαλίσει τα δικαιώματα ενός πολίτη, οποιοδήποτε πολίτη. Και αυτό είναι σεβαστό από όλους. Ναι. Αλλά όμως σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να μετατρέπεται ως ένα μέσο πίεσης της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν πιέζει την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε το κράτος δικαίου, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να το πιέσει, να υποχωρήσει. Ναι. Ενώ οι λύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, ο κύριος Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας πριν καν υποβάλει αίτηση, ή σχεδόν ταυτόχρονα με την αίτηση, ναι, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα που του προσφέρει το κράτος δικαίου για να τον προστατεύσει από κρατικές αυθαιρεσίες. Εγώ λέω ότι μπορεί να υπάρχουν, ναι, κρατικές αυθαιρεσίες, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Αλλά όμως αυτό εδώ πρώτο κρίνει το δικαστήριο. Ναι. Αμφισβητεί στο δικαστήριο. Δεν προσφέρει στο δικαστήριο. Και ζητάει το πολιτικό σύστημα ή η πλευρά της αντιπολίτευσης από το κράτος δικαίου να υποχωρήσει. Νομίζω ότι δεν οδηγούμαστε. Δεν είναι καλός δρόμος συνολικά, ανεξάρτητα από το πώς το βλέπει ο καθένας κομματικά. Πάνω μου, πόσο βάση θεωρείς ότι έχουν οι φόβοι ότι. Γιατί από τη μία λέμε ότι όλο αυτό περί του Κουφοντίνα κινητοποιείται από μία ουσιαστικά μειοψηφία του πολιτικού φάσματος, θα πω εγώ, όχι του πολιτικού συστήματος, μία μειοψηφία του πολιτικού φάσματος. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν φόβοι πως αυτή η μειοψηφία του πολιτικού φάσματος μπορεί να φτάσει σε ακρότητες, αν ομιγέννητο καταλήξει ο Κουφοντίνας, και να δούμε την Αθήνα να καίγεται, τη Θεσσαλονίκη να καίγεται. Πόσο βάσιμη είναι αυτή η φόβη ότι μια μειοψηφία του πολιτικού φάσματος μπορεί να προκαλέσει τέτοιο χάος, ας πούμε. Ναι, θα έλεγα ότι καταρχάς ο Κουφοντίνας πρέπει να ζήσει, ακόμα και οι συγγενείς θυμάτων του, ναι, λένε ότι να ζήσει, ναι, και να σταματήσει την απεργία πείνας, δεν είναι μια ανθρώπινη ζωή. Mm. Αλλά θα έλεγα το εξής, ό,τι αφορά τους φόβους επεισοδίων, ναι, ή γενικευμένων ταραχών κλπ. Νομίζω ότι η κοινωνία είναι πιο όρημη σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι καταρχάς μειοψηφικά τα συστήματα που κινούν τέτοιου είδους νήματα, και πολύ περισσότερο είναι όρημη κοινωνία, γνωρίζει ότι αυτή η οδός καταλήγει σε καταστροφές και σε αδιέξοδα. Ναι. Επομένως νομίζω ότι δεν θα και σίγουρα ο Κουφοντίνας δεν είναι Γρηγορόπουλος ως προσωπικότητα. Σωστά, απολύτως, αλλά θα έλεγα και κάτι ακόμα, ότι όσοι επιχειρούν να επαναλάβουν τέτοια γεγονότα, νομίζω ότι σχεδιάζουν σε λάθος βάση, και οι πολίτες είναι συνειδητοποιημένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και επιπλέον αντιλαμβάνονται ότι ένας απεργός πείνας όπως είναι ο Κουφοντίνας, mm-hmm, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα, να, mm-hmm, χρησιμοποιήσει δηλαδή κάθε δημοκρατικά εργαλεία, mm-hmm, τα οποία όμως δεν ασκεί. Πάνω μου, με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, και τα βάζω όλα μέσα στο τσουβάλι, και την υπόθεση του Κουφοντίνα και την υπόθεση του Λιγνάδη και όλο αυτό το Me Too, και, και το θέμα των πανεπιστημίων, που είναι λίγο συγκοινωνών δοχείο όσον αφορά το κοινό που αντιδρά σε σχέση με τον Κουφοντίνα. Υπάρχει θέμα
πίεσης και φθοράς της κυβέρνησης σε όλο αυτό το σκηνικό, διότι ναι μεν βλέπουμε δημοσκοπικά να διατηρείται μία απόσταση, αλλά είχαμε στην τελευταία δημοσκόπηση ας πούμε, που έγινε της ΠΑΛΣ, είχαμε και το πρώτο δείγμα, πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, για πρώτη φορά η κοινή γνώμη να της επιρρύπτει μία αρνητική, έναν αρνητικό χειρισμό στην υπόθεση Λιγνάδη. Γιατί υπήρχε κριτική. Να προσθέσω σαν Βαγγέλη και εδώ στην Αττική και τη Μύδια. Έτσι, που έτσι είναι, και τη Μύδια. Σωστά. Έτσι, πολύ σωστά. Και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα έτσι. Επί 24 ώρα. Επί αρκετά 24 ώρα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά βλέπω ότι. Βλέποντας, διαβάζοντας τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, βλέπω ότι. Για παράδειγμα, στο θέμα του MeToo με το Λιγνάδη και όλα αυτά, που είναι εμπλοκή της κυβέρνησης. Η βαθμολογία της κυβέρνησης σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερη. Δηλαδή, βαθμολογήθηκε αρνητικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα θέμα στο οποίο δεν είχε εμπλοκή σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του. Δηλαδή, ήταν καθαρά εμπλοκής, κυβερνητικής εμπλοκής και τελικώς βαθμολογήθηκε χειρότερα ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν δυσκολίες. Καταλογίζουν λάθη στην κυβέρνηση, αλλά βλέπουν νομίζω και μια μεγάλη εικόνα και κυρίως συγκρίνουν. Βλέπουν ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει, όμως οι πολίτες έχουν απαιτήσεις από την κυβέρνηση, τις οποίες, οι οποίες είναι υψηλότερες ίσως από την κριτική που ασκεί σε καθημερινή βάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την υπόθεση Ταραντήλη, που κάποιοι τη συσχετίζουν με το θέμα Λιγνάδη, τι έγινε τελικά, καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο βάσιμα είναι, πόσο βάσιμα είναι οι αιτιάσεις περί οικογενειακών λόγων και πού υπάρχει, έτσι, εσύ είσαι πιο κοντά εκεί στο παρασκήνιο. Από τη στιγμή που καταρχάς σίγουρα υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι, ο ίδιος τους επικαλέστηκε δύο φορές και δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Είναι ο κ. Καραντήλης, δεν τον γνωρίζω κιόλας. Και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι πραγματικά εξαίρετος καθηγητής, νέος στον χώρο της πολιτικής. Ναι, αλλά σε μια συγκυρία τέτοια, επειδή χρόνια ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ, σε μια συγκυρία τέτοια καταλαβαίνουμε ότι συνήθως δεν λαμβάνεται μέσα στο μάτι του κυκλώνα μια τέτοια απόφαση. Ακριβώς για να μην συσχετιστεί. Σωστά. Απλώς επειδή, όπως αναφέρεις και εσύ, ότι βρίσκονταν σε ένα κυκλώνα. Η θέση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απαιτεί καθημερινή σύγκρουση, γιατί έτσι γίνεται δυστυχώς το πολιτικό παιχνίδι, σε θέματα τα οποία είναι καυτά. Ενδεχομένως ο κ. Σαραντήλης να μην ήθελε αυτή την πίεση ή να μην τέριαζε στον ίδιο, στο χαρακτήρα του αυτή η θέση. Και γι' αυτό να απομακρύνθηκε. Ένας παλιός πρωθυπουργός, Βαγγέλη, έλεγε ότι τον εκπρόσωπό σου τον παντρεύεσαι. Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς τη κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι ο ρόλος του εκπροσώπου, να τρώει εντός εισαγωγικών ξύλο και να δίνει ξύλο εντός πολλών εισαγωγικών. Έτσι, σε σχέση με την κομματική αντιπαράθεση που αντιμετωπίζει καθημερινά. Σε ό,τι αφορά γενικότερα το πολιτικό σκηνικό, μήπως έχουμε αυτά τα θέματα, δηλαδή έχουμε δύο θέματα που άπτονται άμεσα του χώρου της δικαιοσύνης, που φαίνεται πως να κυριαρχούν πλέον και στην πολιτική αντιπαράθεση. Λίγο χάνουμε την μπάλα με τα ουσιώδη, γιατί τρέχουν από πίσω πράγματα και σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας, ειδικά των οικονομικών επιπτώσεων, που φαίνονται να περνάνε αέρα πατέρα. Και σε αυτό συμβάλλει και η αντιπολίτευση τώρα. Ναι, έτσι. Πράγματι, γιατί αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, και περνάνε πράγματα αέρα πατέρα τώρα. Έτσι. Όταν λέμε αέρα πατέρα, αέρα πατέρα. Έτσι, ακριβώς, γιατί είναι και το υγειονομικό σκέλος, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό στην νησί Ελλάδα, και επιπλέον είναι και το οικονομικό, το οποίο αφορά τους πάντες. Και πρέπει, αντί και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, να μπουν σε έναν αγώνα δρόμου προτάσεων, λύσεων και πρωτοβουλειών για την επόμενη μέρα, γιατί τότε θα χρειάζεται η επανεκκίνηση της οικονομίας, τότε θα χρειάζεται βοήθεια και γόνιμο διάλογο. Νομίζω ότι πέφτουν σε μια αντιπαράθεση και κυρίως σε μια κόντρα για θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν σχετικά εύκολα με τη βάση την κοινή λογική και κυρίως δεν κυριαρχούν στην ατζέντα του πολίτη.
Αυτό δεν, δεν συνιστά ένα κίνδυνο και για την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν τα θέματα που απασχολούν την ατζέντα του πολίτη μένουν πολύ καιρό εκτός συζήτησης και δημόσιου λόγου, μήπως δημιουργείται μια απόσταση, εν πάση περιπτώσει, που θα την πληρώσουν όλοι τελικά. Πάντα, ναι, πάντα υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και αυτές και αυτές οι ανησυχίες που εκφράζεις είναι ζήτημα της κυβέρνησης να ιεραρχήσει τα θέματα, να προτάξει αυτά που θεωρεί σημαντικά για την επόμενη μέρα και να αναλάβει την πρωτοβουλία. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ακόμα και αυτά εδώ τα οποία μας απασχολούν τώρα γρήγορα νομίζω ότι μπορούν να περάσουν έτσι στο πίσω και να πραγματικά να γίνει μια αντιπαράθεση ουσίας για τα βασικά προβλήματα των πολιτών. Μάλιστα. Έχουμε πληροφορίες καθόλου για νέο πρόσωπο, κυβερνητικό εκπρόσωπο ή ναι, θα μείνει η Πελώνη? Ναι, κοίταξε, κυρία Πελώνη, ναι, όντως είναι αυτό, ίσως είναι το επικρατέστερο σενάριο. Έχω ακούσει και για κάποιους βουλευτές που τους εξετάζουν σαν εναλλακτική περίπτωση, αλλά δεν έχω άμεση πληροφόρηση, ναι. Δεν έχω. Έχω ακούσει και για κάποιον βορειοελλαδίτη, ας πούμε, βουλευτή, αλλά μπορεί αυτό που λέμε το προσωρινό να είναι έτσι. Το μονιμότερο του προσωρινού. Τελευταία ερώτηση πάνω μου. Με όλο αυτό το σκηνικό και με δεδομένο το γεγονός ότι έχουμε μπει πλέον σε μια χρονική περίοδο, έχουμε καβαλήσει το μισό της κυβερνητικής θητείας, έχουμε πολλά θέματα που είναι πιεστικά για την κυβέρνηση και πλέον μπαίνουμε και σε μια φυσιολογική φθορά, άμα θέλεις, με τον χρόνο. Ναι. Με δεδομένη και την ένταση των περίοδων, αν έχουμε και ακρότητες στο επόμενο διάστημα που όλοι τσαπευχόμαστε, βλέπουμε σενάριο εκλογών στον ορίζοντα και το λέω λίγο ορμόμενος και από το παραπολιτικό πεδίο, διότι παρακολουθώ κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούνται υποψήφια για ψηφοδέλτια κτλ. Να αρχίσουν να παρετούνται από διάφορους φορείς που είχαν λάβει. Δεν νομίζω ότι έχει. Καταρχάς, παρατήσεις αν γίνουν πρόεδρες εκλογές μπορούν να γίνουν, δεν είναι λόγος κόλλημα. Αλλά θα έλεγα ότι σε αυτή την περίοδο, όταν βρισκόμαστε σε καραντίνα, όταν έχουμε ακόμα μέχρι τον Μάιο. Καλά, δεν μιλάω για τώρα άμεσα, μιλάω μέσα για Σεπτέμβριο. Ναι, για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, θα μπορούσα να πεις για το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο σχεδιασμός του Πρωθυπουργού που λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις και αυτό γιατί ακόμα και το Σεπτέμβριο, αν έχουν πάει καλά για τα πράγματα στον τουρισμό και όλα αυτά. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να τρέξει η οικονομία. Δεν μπορεί να ξαναμείνει πίσω και πολύ περισσότερο δεν έχει και αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα κοινοβουλευτικό πρόβλημα. Δηλαδή, όταν έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση, έχεις 158 βουλευτές, μπορείς να ελπίζεις ότι θα πας καλύτερα με το τέλος της πανδημίας, γιατί να μην αξιοποιήσεις αυτό το διάστημα των 2 ετών προκειμένου να προχωρήσεις με τα ρυθμίσεις. Περιμένεις και να τσουβάλει λεφτά από την Ευρωπαϊκή. Σωστά και καλύτερα έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Καλύτερα, αν ελπίζεις ότι θα κερδίσεις, καλύτερα να έχεις 4-4 παρά 2-4. Κατάλαβα. Πάνω μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.